από τις 9 Αυγούστου μέχρι και τις 16 Αυγούστου που πήγατε στην αστυνομία, σας τηλεφωνούσαν συνέχεια οι απαγωγείς? Κάθε μέρα σχεδόν κάθε μέρα, δηλαδή τηλεφωνήσανε στις 9, την άλλη μέρα ξανατηλεφωνήσανε και μου λέγανε ότι το πήγαν το παιδί σε μοναστήριο, όταν τους ζήτησα εγώ να το δω, δεν είναι λέει κοντά μας, το έχουν πάει σε μοναστήριο να προσκυνήσει. Μετά την άλλη μέρα ξαναπήραν και με ρωτούσανε πώς έχω μαζέψει. Μεταξύ μου ξαναπήγα στους δολοφόνους και τους έλεγα την κάθε μου κίνηση, παρακολουθούσαν συνέχεια. Ο εγκέφαλος της απαγωγής και της δολοφονίας του γιού σας, πώς συμπεριφερόταν όλες αυτές τις ημέρες? Τίποτα, όσες φορές είχα πάει στο... Πώς σας έβλεπε, ήσασταν τόσο φίλοι? Τίποτα, όσες φορές είχα πάει στο σπίτι του, επέμενε ότι ο Μάριος είναι λίγο πανέξυπνος. Δεν τον είδες που είναι σε όλα μέσα, γιατί πραγματικά το παιδί ήταν έξυπνο. Είναι σε όλα μέσα, δεν του κόβει, δεν του λείπει τίποτα. Πότε αρχίσατε να τους υποψιάζεστε? Από την πρώτη στιγμή που πήγαμε τον γαμπρό μου την ίδια μέρα το απόγευμα σπίτι του, μου λέει ο Άγγελος Μόρος, κατεβήκαμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εντάξει. Και τότε και άρχισα και εγώ να ψηλιάζομαι, αλλά φοβόμουν να τους σταματήσω. Φοβόμουν πολύ να τους πω να μην μιλάω μαζί τους, γιατί μπορούσαν αυτοί ήδη να σκοτώσουν το παιδί χωρίς... Ήδη το είχαν κάνει, δηλαδή, από την πρώτη μέρα το κάνανε αυτό, αλλά εγώ δεν μπορούσα στο μυαλό μου να φτάσω εκεί. Δεν μπορούσα να ψηλιαστώ ότι φτάσανε εκεί. Σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που σας έκαναν οι απαγωγείς του Μάριου, φαντάζομαι του ζητούσατε να ακούσετε το Μάριο, τη φωνή του. Πρώτη κουβέντα που έκανα πάντα έλεγα θα ακούσω το Μάριο και μετά θα σας δώσω τα λεφτά. Και μάλιστα όταν τους είπα ότι δεν τα έχω όλα και όταν πλέον καταλάβανε αυτοί ότι εγώ δεν μπορώ να μαζέψω περισσότερα, είπαν θα τα πάρουμε αυτά και μάλιστα με έβρισε και με είπε σε κάποιο τηλεφώνημα η γιατί είχε στηθεί λέει ο έξω από το σπίτι μου με ένα τζιπάκι ώστε μόλις πάρουν τα χρήματα, γιατί μου είχε πει να πάω με την ψαρομάλα την αδελφή μου να μπω στο αυτοκίνητο και να προσέχω τις κινήσεις μου, μόλις έδινε τα χρήματα τα έκανε με τοπική σύγκρουση με τις απαγωγείς να τους πάρει τα χρήματα και να τους πάρει και τα στοιχεία. Τόσο χαζή με είχαν και ήμουν χαζή πραγματικά. Ήμουνα χαζή αφού τους πίστευα. Και μάλιστα κάποια στιγμή μου είπαν ότι έχουν και ένα τοκογλύφο. Να πάμε και στο τοκογλύφο. Να αποθηκεύσω ό,τι έχω ακίνητο για να μου δώσει χρήματα. Τους είπε και εγώ δεν πάω σε τοκογλύφο. Πολλές ώρες κάθισα στην αστυνομία και όταν τους πήγα τα χρήματα που μου είχαν δανείσει να τα μετρήσουν και να τα φωτογραφίσουν, με βάλανε και μίλησα με τον δολοφόνο στο τηλέφωνο και τα καταγράψανε. Και τους είπα δεν πρέπει να μάθει τίποτα διότι ο γιος του είναι στον τέταρτο όροφο. Όχι λέει είναι αρχή και όποιος το κάνει να διαρρεύσει είναι δολοφόνο, είναι πεθαμένος. Και την άλλη μέρα με παίρνει η γυναίκα του τηλέφωνο και μου είπε να πάω στο δ***. Λέω γιατί να πάω στο δ***. Ξέρεις μου λέει. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή τους είχαν εντοπίσει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει κάποιος πολύ ψηλά ιστάμενος ο οποίος προστατεύει. Και από την πρώτη στιγμή τους είχε ειδοποιήσει. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να πάνε να δουν τα διόδια, να δουν τις κάμερες στο σημείο που ήταν το αυτοκίνητο και όχι να έρθουν μετά από ένα μήνα να ψάξουν το αυτοκίνητο επιφανειακά. Επιφανειακά το ψάξανε. Και να ζητήσουν μετά από 1,5 μήνα να πάμε το αυτοκίνητο εκεί που μας επέδειξε ο δολοφόνος ότι το είχανε. Πιστεύατε, κυρία Βαρβάρα, ότι ήσασταν ο επόμενος στόχος τους? Έτσι πιστεύω. Αφού δεν μπορέσαν να κάνουν τίποτα άλλο, τουλάχιστον θα πέραμε εμένανε και θα μπορούσαν να πάρουν τα χρήματα που θέλουν. Ξέρω εγώ τι θα με κάνανε. Θα με βάζανε να υπογράψω, θα με βάζανε να με σκοτώσω, να βάζανε, ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω. Ήμουν επόμενο στόχο του. Ήμουν επόμενο στόχο του. Θέλανε λεφτά αυτά τα λεφτά, ο Θεός του τα λεφτά, τίποτα άλλο. Το αυτοκίνητο μετά από μία εβδομάδα περίπου το εμφάνισαν οι απαγωγείς. Στο δεύτερο, νομίζω, ή τρίτο τηλεφώνημα μου είπανε ότι είναι εκεί και το έχει αλφαδιάσει ο Μάριος. Καθόλου ασφαδιασμένο, χειρότερο παρκάρισμα δεν υπήρχε. Και πήγαμε
Πήγε αυτό το Γιώργο, τον ενισιό μου, και το πήρανε και το φέρανε και μάλιστα έκανε και θεατρινισμούς αυτός δήθεν, μήπως υπάρχει βόμβα, είχε φορές και ένα κασκέτο έτσι, το έψαχνε, μην τυπώνει, υπάρχει βόμβα και σκοτωθούνε. Πότε το πήρε σήμανση στα χέρια της? Ένα μήνα μετά ήταν που το ήρθε στο αυτοκίνητο, στο γκαράζ και το βγάλαν έξω. Αλλά έκανε τελείως επιπολή και μάλιστα έδειξε μια πατημασιά στο πίσω μέρος. Επειδή λένε, όταν τους ρώτησα εγώ τι είναι αυτό, μου λέει δεν ξέρουμε. Επιπόλαια το κοιτάξανε, μου κρατήσαν και ό,τι είχα μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μου το δίνουν τώρα. Το παράπονο μου είναι ότι δεν ελέγξανε ούτε τις κάμερες. Είχαν 15 μέρες, εγώ πήγα 16. Οι κάμερες κρατάνε κάπου 15-20 μέρες και παραπάνω. Δεν πήγανε αμέσως, πήγανε μετά από ένα μισή μήνα. Υπήρχαν κάμερες εκεί στη γειτονιά? Υπήρχαν. Υπήρχαν και εκεί που είχαν το αυτοκίνητο. Υπήρχαν κάμερες που μπορούσαν αμέσως να πάει η αστυνομία να ελέγξει. Ο 16 του μηνός που πήγα εγώ δεν πήγε κανείς. Κυρία Βαρβάρα, η περίπτωση του γιού σας είναι μία από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε καταδίκη για ανθρωποκτονία χωρίς να έχει βρεθεί το πτώμα. Η καταδίκη στηρίζεται στην κοιλίδα αυτή αίματος και μαζί με άλλα στοιχεία βεβαίως, αλλά κατά βάση στην κοιλίδα αυτή αίματος που βρέθηκε στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του Μάριου μετά την εκπομπή της κυρίας Νικολούλη. Τι πιστεύετε ότι συνέβη πραγματικά με το γιο σας? Δεν ξέρω. Τι να ξέρω τι συνέβη. Πού να ξέρω. Το παιδί πρέπει να πάλεψε. Το παιδί πρέπει να πάλεψε. Δεν τα αντέχετε αυτά πράγματα. Τώρα τι έγινε. Δεν γνωρίζω. Πού να ξέρω. Μακάρι να ήμουν εκεί να μπορούσα να το σώσω. Μακάρι να μπορούσα να το σώσω με οποιοδήποτε τρόπο. Να του είχα καταλάβει τους δολοφόνους, να είχα καταλάβει ότι παίζουν τέτοιο άσχημο παιχνίδι και να είχα προστατέψει το παιδί μου. Αλλά δεν τους πίστευα. Ήτανε φίδια και με τρώγανε. Ήτανε φίδια. Θεωρείτε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση του γιού σας, στο θάνατό του, στην απαγωγή του και άνθρωποι που δεν έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό? Ναι. Και άνθρωποι και απλοί και μεγάλοι. Κανείς να μην το ζήσει αυτό το μαρτύριο, καμία μάνα να μην το ζήσει. Δεν μιλάω σε κανένα, σε όλους δείχνουμε χαρούμενοι, αλλά μέσα μου πλέον.